Γεια σας φίλες και φίλοι του Eternity στο κανάλι μας στο YouTube. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ μπροστά, έχουμε το Xbox One, το Elite Wireless Controller, το οποίο κυκλοφορεί στις 27 του μήνα. Είναι η νέα έκδοση του χειριστηρίου της Microsoft, η οποία απευθύνεται σε pro players, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Η τιμή του είναι στα 150 ευρώ περίπου και θα καταλάβετε αμέσως το γιατί υπάρχει αυτή η τιμολόγηση. Ανοίγουμε λοιπόν το κουτί, το οποίο αυτή είναι η συσκευασία που θα βρείτε στα καταστήματα. Τυπικά έχουμε αυτήν εδώ τη βάση, θα τη δούμε εντός ολίγου. Και αυτό είναι το εσωτερικό του κουτιού. Αφαιρώντας αυτήν εδώ τη θηκούλα, στο κάτω μέρος μπορούμε να βρούμε στην μία πλευρά, από τις δύο, γιατί είναι μαζεμένο λίγο, ένα καλώδιο, το οποίο χρησιμοποιείται στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε κάποιο battery pack, το κλασικό καλώδιο USB, για να μπορέσετε να φορτίσετε και να συνδέσετε το χειριστήριο στην κονσόλα ή στο PC σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τη θηκούλα αυτή, όπως έχετε δει, σε αντίθεση με οτιδήποτε είχαμε στο παρελθόν. Η Microsoft αυτή τη στιγμή σε αυτό το ακριβό χειριστήριο έχει φροντίσει έτσι ώστε να μπορείτε να το μεταφέρετε τυπικά με αυτό εδώ, να μην χρειάζεται να το κουβαλάτε χήμα. Να γυρίσουμε λοιπόν, να ανοίξουμε το firmware για να δείτε ακριβώς πώς αποθηκεύεται το Pro Controller. Ανοίγει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ειδική θήκη και στο μπροστινό μέρος, στο πάνω μέρος δηλαδή, μπορεί να βάλετε εδώ πέρα μέσα κάποια πραγματάκια άμα χρειαστεί, όπως π.χ. τις μπαταρίες, οι οποίες έρχονται μέσα στη συσκευασία. Το χειριστήριο χωράει ίσα-ίσα μέσα εδώ σε αυτή τη θήκη, όπως βλέπετε, και όλα τα ανταλλακτικά υπάρχουν σε αυτό το σημείο, μαζί με αυτή την ειδική επιφάνεια για να κουμπάει το πίσω μέρος τυπικά. Το χειριστήριο, πάμε να του ρίξουμε μια ματιά. Όπως βλέπετε, δεν διαφέρει τραγικά σε σχέση με αυτά που ξέραμε. Έτσι, υπάρχει κλασικά εδώ πέρα το κομμάτι για το pad κατευθύνσεων, οι δύο αναλογικοί μοχλοί, τα κλασικά όλα τα πλήκτρα με αυτό εδώ το σκουιτσάκι, το οποίο αλλάζει το προφίλ σε κάποια παιχνίδια. Μπορείτε να το ορίσετε μέσα από το Xbox One ή τα Windows. Το κλασικό πλήκτρο για τον συγχρονισμό με την κονσόλα, το σημείο φόρτισης, τα πάνω πλήκτρα. Και εδώ πέρα είναι όλο το κομμάτι που έχει αλλάξει τυπικά στο Pro Controller, είναι σε αυτό εδώ το σημείο πίσω. Θα τα δούμε αναλυτικά τι ακριβώς κάνει το καθένα. Η θήκη κλασικά για τις μπαταρίες ή το επαναφορτιζόμενο pack, το οποίο μπορείτε να βάλετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το οποίο κάνει τόσο ξεχωριστό το συγκεκριμένο χειριστήριο. Όπως θα δείτε μέσα στη συσκευασία, υπάρχουν αυτά τα pads, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στο πίσω μέρος του χειριστηρίου. Και με αυτόν τον τρόπο τυπικά να έχετε στα χέρια σας άλλα 4 πλήκτρα. Τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναλόγως σε κάποια παιχνίδια. Ναι, αυτό δεν μπαίνει εδώ, αυτό μπαίνει από την άλλη προφανέστατα. Έτσι. Τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Ναι, εντάξει. Σωστά, να τα βάζουμε και σωστά, ε. Και αυτό είναι θεματάκι εδώ. Δημήτρη, μην γελάς το βάθος. Έτσι. Δεν γελάς. Λοιπόν, τα πάτσα αυτά τα κινητά μπαίνουν στο κάτω μέρος. Έτσι. Και στο πάνω μέρος μπαίνουν τα πιο κοντά. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε, με αυτόν εδώ τον τρόπο έχουμε δημιουργήσει άλλα 4 πλήκτρα, έτσι, αν δείτε εδώ δηλαδή αυτό, πατιέται και αυτό και αυτό και αυτό, με τη λογική ότι το κρατάμε έτσι το χειριστήριο και με το κάτω μέρος μπορούμε να κάνουμε τα σχετικά πατήματα, έτσι. Τώρα αυτά το πώς θα χρησιμοποιηθούν είναι πολύ συγκεκριμένα τα παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον αυτοί που παίζουν πιο επαγγελματικά είναι σίγουρα αυτοί που θα τα εκμεταλλευτούν. Επίσης, κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ είναι ότι όλα αυτά τα τμήματα στο μπροστινό μέρος του χειριστήριου φεύγουν και αλλάζουν, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε, ανάλογα με το παιχνίδι το οποίο παίζετε, να χρησιμοποιήσετε και το ανάλογο περιφερειακό. Βγάζοντας λοιπόν αυτά εδώ, έχουμε έναν κλασικό σταυρό κατευθύνσεων, ο οποίος βρίσκεται εδώ, εντάξει, θέλει λίγο προσπάθεια στην αρχή για να βγει, θα βγει όμως, μην ανησυχείτε, βγήκε. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ λοιπόν, μπορείτε να τοποθετήσετε, τοποθετείτε μαγνητικά και αφαιρείτε εύκολα σχετικά. Δεν βγαίνει την ώρα του παιχνιδιού, όσο και να προσπαθήσετε δηλαδή. Θα πρέπει να κάνετε τρελή προσπάθεια για να το βγάλετε την ώρα που παίζετε. Κουμπώνει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο εύκολα και αφαιρείται. Όπως αντίστοιχα, έχουμε και αυτό εδώ το κομμάτι με τους αναλογικούς μοχλούς, οι οποίοι είναι διαφορετικής υφής και διαφορετικού σχεδιασμού. Δηλαδή, αυτός εδώ που βλέπετε, ο αναλογικός μοχλός, είναι κυρτός προς τα έξω. Ουσιαστικά λοιπόν δεν ακουμπάει το δάχτυλο σωστά για κάποιους που βολεύονται. Υπάρχει και αυτός εδώ. Αυτός ο αναλογικός μοχλός, αυτή η υφή εδώ πέρα, όπου το δάχτυλο τυπικά ακουμπάει στο τμήμα του εδώ πέρα πάνω. Αυτό που θα δείτε είναι ότι υπάρχει και διαφορετικού ύψους τυπικά ο μοχλός αυτός. Βλέπετε ότι αυτός εδώ που κρατάω στο χέρι μου με αυτόν που είναι τοποθετημένος, έτσι αυτός είναι πιο κοντός. Αν λοιπόν δεν σας βολεύει να παίζετε σε τέτοια απόσταση τα δάχτυλά σας, μπορείτε να βάλετε τον πιο κοντό και να προσαρμοστεί ανάλογα. Και από εδώ και πέρα μπορείτε να κάνετε όποιον συνδυασμό θέλετε. Όλα αυτά εδώ τα κομμάτια που βλέπετε μέσα στη θήκη που έχω βάλει είναι όλα τα ανταλλακτικά που έχει το Pro Controller. Ας βγάλουμε και τα pads τα πίσω.
Άρα λοιπόν βλέπετε ότι έχετε ένα πλήρως customizable χειριστήριο, το οποίο μπορείτε στο Xbox One να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε μια σειρά από πράγματα. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι έχουμε τα κομμάτια τα οποία αλλάζουν, τα πλήκτρα τα οποία παραμένουν σταθερά, το ειδικό switch για κάποια profiles τα οποία μπορείτε να φορτώσετε ανά παιχνίδι, και επίσης μια πολύ σημαντική διαφορά είναι αυτά εδώ που βλέπετε, οι δύο διακόπτες στο πάνω μέρος. Αν δείτε το πάτημα των πίσω πλήκτρων εδώ πάνω, είναι πολύ συγκεκριμένο, δεν φτάνει μέχρι το πίσω μέρος. Αν το αλλάξετε αυτό, το πλήκτρο πατάει πιο μέσα. Δηλαδή, κοιτάξτε μέχρι που φτάνει το πάτημα εδώ, και αν το αλλάξω, το τέρμα του πάει εδώ. Αυτό ουσιαστικά σας βολεύει για να αλλάξετε ανάλογα με το παιχνίδι και το πόσο έντονα, πόσο μέσα δηλαδή θα θέλετε να φτάνει το πάτημα του πλήκτρου. Εδώ λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, βλέπετε ότι πατιέται το πλήκτρο μέχρι μέσα εντελώς. Αν το αλλάξουμε, πάει μέχρι εδώ. Φανταζόμαστε κάποια shooter στα οποία χρειάζεται συνέχεια το πάτημα, μπορείτε να το ορίσετε έτσι ώστε ένα full πάτημα να θεωρείται μέχρι εδώ και όχι μέχρι το τέλος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορείτε να παραμετροποιήσετε το χειριστήριο όσο δεν πάει. Αυτό είναι το Elite Wireless Controller για το Xbox, το οποίο κυκλοφορεί από τις 27 του μήνα, κάνει 150 ευρώ και θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα καταστήματα. Γεια σας, καλή συνέχεια!